Ελληνικό πρότυπο. Καλωσορίσατε στη μεγάλη οικογένεια του All Plan. Στα πλαίσια της διαρκούς παρουσίας δίπλα στους συνεργάτες της, η Tech Science δημιούργησε μία πρότυπη μελέτη με σκοπό να καταστήσει το All Plan εύκολο και δημιουργικό από το πρώτο λεπτό της λειτουργίας του. Στο πρότυπο αυτό περιέχεται ένας μεγάλος αριθμός στοιχείων, δομικών, γραμμικών, ρυθμίσεων κτλ., ικανός να αποτελέσει έναν οδηγό με τον οποίο ο χρήστης μπορεί να ξεκινήσει άμεσα την εργασία του. Παράλληλα, τα δεδομένα αυτά αποτελούν μάθημα της φιλοσοφίας του All Plan, ενώ με λίγες τροποποιήσεις θα προσαρμοστούν εύκολα στις ανάγκες κάθε μελέτης. Στόχος μας είναι να απαλλάξουμε τον χρήστη από τη χρονοβόρα και βαρετή διαδικασία της αρχικής ρύθμισης του προγράμματος, έτσι ώστε να επικεντρωθεί άμεσα στην εργασία του. Η πρότυπη μελέτη θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται κατά διαστήματα με νέα στοιχεία και θα παρέχεται δωρεάν σε όλους τους νόμιμους χρήστες All Plan από την έκδοση 2013 και μετά. Στην προσπάθειά μας αυτή, θα θέλαμε φυσικά να συμβάλλετε κι εσείς στέλνοντάς μας τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Ας δούμε λοιπόν τι περιλαμβάνει το ελληνικό πρότυπο. Ας ξεκινήσουμε με τα δομικά στοιχεία. Περιέχονται 17 διαφορετικοί τείχοι που καλύπτουν τις περισσότερες περιπτώσεις τυπικών κτηριακών κατασκευών. Όλα τα επιμέρους στοιχεία του κάθε τείχου, όπως πάχος, ύψος, τρώσεις, ριζόχαρτο, υλικά, μονάδα μέτρησης, προτεραιότητα κτλ., είναι σωστά ρυθμισμένα έτσι ώστε με ελάχιστες αλλαγές να προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε χρήστη. Η δοκή και τα υποστηλώματα μπορεί να πάρουν μορφή από οποιοδήποτε προφίλ, είτε έτοιμο από τη βιβλιοθήκη, είτε σχεδιασμένο γραμμικά από τον χρήστη. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε στοιχεία από σκυρόδεμα, μέταλλο, ξύλο κτλ. Παράλληλα, έχοντας μεγαλύτερη προτεραιότητα από τους τείχους, μπορούν να τους κόβουν σε οποιαδήποτε οριζόντια στάθμη, π.χ. δοκάρια, μεταλλικά ή ξύλινα πρέκια, ή και κάθετα, π.χ. κολόνες και τυχεία. Με τα εργαλεία πλάκα, οπή πλάκας και γενική κοιτόστρωση, μπορούμε να δημιουργήσουμε οριζόντιες επιφάνειες όπως δομικές πλάκες, οροφές, δάπεδα, εδάφη, εξκαφές και άλλα πολλά. Στην ενότητα σκάλες περιέχονται εργαλεία για όλους τους συνήθεις τύπους σκάλας, ευθεία, κυκλική, τύπου π, τύπου γ κτλ. Και επειδή γνωρίζουμε ότι η σκάλα αποτελεί κάτι παραπάνω από ένα απλό δομικό στοιχείο, το All Plan μπορεί να συνδυάσει τους τύπους σκάλας με τα εργαλεία 3D Modeling, παράγοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ας δούμε μερικά από αυτά. Κάγκελα. Το All Plan διαθέτει ένα πλήρες υποπρόγραμμα σχεδιασμού και κλειδωμάτων. Ανεξάρτητα της πολυπλοκότητας του σχεδίου, μπορούμε να δημιουργήσουμε με ακρίβεια κάγκελα, περιφράξεις, στοιχεία σκάλας κτλ. 10 τύποι κάγκελων πέραν της βιβλιοθήκης βοηθούν το χρήστη να ξεκινήσει άμεσα την εργασία του. Προφίλ. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά εργαλεία σχεδιασμού είναι το προφίλ τείχου. Απλά σχεδιάστε γραμμικά το προφίλ που θέλετε και αυτόματα έχετε πολύπλοκα δομικά στοιχεία όπως τη θέα, κορνίζες, περιζώματα, λούκια, ακόμα και τρισδιάστατες γραμματοσειρές. Σκελετός και επίστρωση στέγης. Η κατασκευή στέγης είναι συχνά ένα δύσκολο σχεδιαστικό πρόβλημα, όχι όμως για το All Plan. Ο συνδυασμός των εργαλείων επίστρωση στέγης με τις 8 βασικές επιστρώσεις που περιέχονται στην πρότυπη μελέτη, παράγουν πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα. Όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία μιας στέγης περιέχονται στην ενότητα σκελετός στέγης. Αμείβοντες, στρωτήρες, τεγίδες, ορθοστάτες, ελκυστήρες οποιασδήποτε διατομής και υλικού μπορούν να τοποθετηθούν έτσι ώστε να παράγουμε σχέδια κατασκευής στέγης. Και πάμε στην οργάνωση μελέτης. Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό του All Plan είναι η δυνατότητα αποθήκευσης προτύπων εμφάνισης. Όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί κτηρίων, ορόφων, ριζοχάρτων, τύπων σχεδίων μπορούν να αποθηκευθούν σε πρότυπα εμφάνισης έτσι ώστε με μία μόνο κίνηση να εναλλάσσουμε μοντέλα όπως
στατικό μοντέλο, ανολοκλήρωτη κατασκευή και τελική κατασκευή. Τύποι σχεδίων. Το All Plan μας παρέχει τη δυνατότητα διαφορετικών τύπων σχεδίων ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται. Έτσι μπορούμε να έχουμε διαφορετική εμφάνιση για σχέδια πολεοδομίας, σχέδια κατασκευής, στατικά σχέδια κτλ. Τομές όψης. Η παραγωγή όψεων και τομών προκύπτει αυτόματα από την κάτωψη την οποία σχεδιάζουμε. Μπορούμε ταυτόχρονα να εργαζόμαστε σε κάτωψη, τομή και όψη. Τα ευχάριστα όμως δεν σταματούν εδώ. Οι τομές και οι όψεις μπορούν να είναι είτε διασυνδεδεμένες με το σχέδιό μας, είτε απλές γραμμικές για την όποια περαιτέρω επεξεργασία. Επειδή μπορούμε να αποθηκεύσουμε κάθε δυνατό συνδυασμό στην πρότυπη μελέτη, υπάρχουν αρκετά χαρακτηριστικά παραδείγματα όπως γραμμικές, με υλικά, σκιές κτλ. Ας δούμε λοιπόν το All Plan στην πράξη. Το All Plan αποτελεί την κορυφαία σχεδιαστική λύση, συνδυάζοντας τέλεια τον κλασικό CAD σχεδιασμό με την τρισδιάστατη σχεδίαση μέσω δομικών στοιχείων και την κτηριακή πληροφορία, λεγόμενη BIM, σε μία και μόνο πλατφόρμα. Σε κάθε είδος ή μέγεθος μελέτης, το All Plan βρίσκεται απλά πάντα ένα βήμα εμπρός από τον ανταγωνισμό. Και επειδή στην Tech Science πιστεύουμε ότι το καλύτερο από μόνο του δεν αρκεί, δημιουργήσαμε ένα κέντρο υποστήριξης με όλα τα σύγχρονα μέσα. Τηλεφωνική 12-ωρη καθημερινή υποστήριξη, tutorials, διαδικτυακά σεμινάρια, υποστήριξη μέσω ίντερνετ, YouTube videos και ένα άρτιο σχεδιαστικό τμήμα που βρίσκονται στη διάθεση των συνεργατών μας. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.